Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαβουλεύσεις των αντιπροσωπιών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με την υπογραφή συμφωνίας και μνημονίων συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών. Νίκο, θα κάνω μια... Σιγά σιγά με αυτούς που συναναστρέφεστε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φιλοξενούμε εδώ στην Ελούντα την 6η Σύνοδο Κορυφής, την 6η Σύνοδο της Τριμερούς Συνεργασίας των Τριών Χωρών μας. Εδώ στην Ελούντα οι τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος, υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την γεωργία, την κοινωνική ασφάλιση και τις επιχειρήσεις. Οι τρεις ηγέτες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αλσίση και ο Κύπριος ομολογός του Νίκος Αναστασιάδης, στάθηκαν στην ανάγκη να υπάρξει ένα γενικότερο αίσθημα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κατά την 6η Σύνοδο Κορυφής, υιοθετήθηκε κοινή δήλωση και υπογράφτηκαν διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας-Αιγύπτου και Επιστολή Προθέσεων μεταξύ της Αιγυπτιακής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας και του Κυπριακού Επιχειρηματικού Group GKI για συνεργασία στον γεωργικό τομέα. Στους τομείς εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας υπογράφτηκαν τριμερές μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και τριμερές μνημόνιο στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Τα μνημόνια υπόγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί με τους ομολόγους τους, παρουσία των τριών ηγετών. Πολυπληθής ήταν η ομάδα που πλαισίωνε τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στην Ελούντα με αφορμή την 6η Σύνοδο Κορυφής. Υπουργοί, υφυπουργοί και κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν εδώ και έδωσαν το παρόν. Τριμερή μνημόνια συνεργασίας υπογράφτηκαν με αντικείμενο την τεχνική συνεργασία τελωνίων, καθώς και μεταξύ φορέων προώθησης επενδύσεων με αντίστοιχους φορείς Κύπρου και Αιγύπτου. Γρηγόρης Στεργιούλης, Ραΐς και Μουδίρες Τεσάρι, Λεμουασσέσετ Enterprise Greece SA, και Αντζουμρίας Κόμπρος, Σέιντ Μιχάλης Μιχαήλ, Ραΐς Invest Cyprus. Η Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιήθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με την περιοχή να έχει μετατραπεί σε αστακό, επάνοπλες δυνάμεις από όλη την Κρήτη και την Αθήνα να έχουν μεταβεί στην Ελούντα. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντια από νωρίς το πρωί, με παρουσία αστυνομικών τόσο από την Ελλάδα όσο από την Αίγυπτο αλλά και την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της συνάντησης των τριών αρχηγών και στον κόλπο της Ελούντας, έπλεαν σκάφη του λιμενικού προκειμένου να μην τεθεί θέμα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης των αρχηγών. Δυνάμεις ασφαλείας εφάρμοσαν αυστηρό σχέδιο επιτήρησης με άνδρες της Ελλάς και της ΟΠΚΕ να ζώνουν το χώρο που πραγματοποιήθηκε η σύνοδος, χτίζοντας περίμετρο στη γύρω περιοχή, προκειμένου να κυλήσουν τα πάντα ομαλά κατά τη μετάβαση των ηγετών από και προς το ξενοδοχείο, όπου πυροτεχνουργοί είχαν ήδη προχωρήσει σε εξονυχιστικούς ελέγχους.